Πραγματικά σήμερα τα συναισθήματα είναι συναισθήματα χαράς και λύπης ταυτόχρονα. Χαράς γιατί φαίνεται ότι πετυχαίνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με την πλάτη των κομμάτων της αντιπολίτευσης μια συμφωνία και η παραμονή στο ευρώ της χώρας φαίνεται να παγιώνεται. Από εκεί και πέρα ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο διαπραγματεύεται, θα διαπραγματευτεί ο κύριος Τσίπρας, ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνησή του. Θα πρέπει ο λαός να κάνει το κουράγιο που του αντιστοιχεί, ώστε το πρόγραμμα να βγει, ώστε να πάμε κόντρα στις ακραίες φωνές της Ευρώπης που μας ήθελαν εκτός. Μεγάλος πόλεμος από τη Γερμανία, πρέπει οι σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης που βάλαν για άλλη μια φορά πλάτη να επιβεβαιωθούν. Η Ελλάδα ανήκει στο ευρώ. Παρ' όλα αυτά είδαμε και τους σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας να είναι πολύ σκληροί. Κάποιοι από τους σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας πράγματι, από ό,τι πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα διεθνή, το ίδιο το S5 πίεσε τον κύριο Γκάμπριελ να αλλάξει στάση.